Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή επιστημονική εκπομπή. Μας βλέπετε κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα περίπου και σήμερα είμαστε κοντά σας για να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας διάφορα διαχρονικά, φιλοσοφικά, θεολογικά ζητήματα. Η εκπομπή προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα μεταφυσικά ερωτήματα, στις μεταφυσικές ανάγκες του καθημερινού ανθρώπου. Βλέπετε λοιπόν και το θέμα πώς θα ξεπεράσουμε το άγχος. Ποιες είναι οι λύσεις, ποια είναι η μέθοδος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό στοιχείο λοιπόν. Το άγχος, τι είναι το άγχος, θα αναλύσουμε. Θα μας πει ο κ. Ατζακλής από ιατρικής πλευράς το άγχος, το τι κακό μπορεί να φέρει στον άνθρωπο. Υπάρχουν διαβαθμίσεις πάνω στο άγχος, υπάρχουν διακυμάνσεις. Στην πορεία αυτής της εκπομπής θα δείξουμε και κάποιες φωτογραφίες στο διαδικτυακό χώρο από τη διάλεξη που είχα κάνει εγώ στο Δήμα Μαρουσίου που μίλησα για το άγχος. Μίλησα για τους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους, διότι εγώ είμαι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όμως ασχολούμαι με την φιλοσοφική ψυχολογία, δηλαδή τους τρόπους που μπορούν οι μεγάλοι και διαχρονικοί φιλόσοφοι να δώσουν απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα. Και επειδή είναι και καλοκαίρι και επειδή όλοι αναζητούμε κάποιους τρόπους να ξεφύγουμε από τη μίζερη καθημερινή πραγματικότητα, Έχω γράψει εγώ προσωπικά 5 βιβλία τα οποία αναφέρομαι σε όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή στη σχέση σώματος και ψυχής, στα θέματα της ψυχής, στο πώς αντιδρά το σώμα απέναντι στην ψυχή και όλα αυτά μέσα σε 5 βιβλία που θα τα δείξουμε στην πορεία αυτής της εκπομπής. Και τα βιβλία αυτά έχουν σαν στόχο να μας ανακουφίσουν ψυχικά, να ξεπεράσουμε το άγχος της καθημερινότητας, όπως είχε γραφτεί σε μια μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα για τα 5 βιβλία που εγώ έχω γράψει. Μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και στις όλων 114 και Πανεπιστημίου 57, τις εκδόσεις στα μόλι διακινούνται, για να μπορέσουμε μέσα στο καλοκαίρι να ξεκουραστούμε ψυχικά, αλλά παράλληλα να έχουμε και κάποιους άλλους τρόπους που μπορούν να μας βοηθήσουν πνευματικά. Όλα αυτά θα συζητήσουμε στη σημερινή ζωντανή αυτή εκπομπή, τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Κύριε Ατζακλή, ένα καλησπέρα. Μεγάλο θέμα, ερώτημα του καθημερινού ανθρώπου είναι το άγχος. Πώς θα ξεπεράσουμε το άγχος, τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα που πολλές φορές μας ταλανίζει και μας κουράζει και σωματικά αλλά και ψυχικά. Τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Όλα αυτά θα τα δούμε στην εκπομπή, γιατί υπάρχουν ερωτήματα των αγαπητών φίλων της εκπομπής. Θα ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για να το συζητήσουμε. Βεβαίως. Κύριε Φουντουλάκη, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, το άγχος, όπως ξέρουμε, είναι προϊόν του 20ου αιώνα περίπου. Δηλαδή, ναι, από τότε αρχίζει το άγχος και ανεβαίνει κατακόρυφα στην ανθρωπότητα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, το άγχος είναι μια αγωνία, την οποία αισθάνεται ο άνθρωπος, ακαθόριστη αγωνία. Είναι μια διαταραχή του ψυχικού του κόσμου, η οποία μπορεί να φτάσει και σε παθολογικό βαθμό. Ναι. Δηλαδή, σε ανησυχητικό βαθμό, το άγχος μπορεί να γίνει μια μόνιμη, αγχώδης κατάσταση, στην οποία οφείλονται πάρα πολλοί θάνατοι. Ναι. Ο υπαριθμόν ένας εχθρός του ανθρώπου σήμερα είναι το άγχος, το συνεχόμενο άγχος. Το συνεχόμενο άγχος. Δεύτερος παράγον, ιατρικός μιλώντας, είναι η παχυσαρκία. Και αυτή φαίνεται ότι είναι παράγον πάρα πολλών παθήσεων και τελικά θανάτων. Επίσης, η διατροφή, η κακή διατροφή. Αλλά σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την κακή διατροφή, θα μιλήσουμε περισσότερο για το ψυχολογικό άγχος, όπως είπατε κι εσείς, το οποίο αυτό το ψυχολογικό άγχος πρέπει να εντοπιστεί στον άνθρωπο, να καταλάβει ο άνθρωπος τι συμβαίνει με αυτό το άγχος και να προσπαθήσει να το αποβάλει. Θα έλεγα, κύριε Φουντουλάκη, ότι το άγχος είναι αντιστρόφως ανάλογο προς την πίστη που έχει ο άνθρωπος προς το Θεό. Θα μου πείτε πάλι κι αυτό στην πίστη το. Βεβαίως, διότι όταν ο άνθρωπος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτή είναι η πίστη, εμπιστοσύνη στο Θεό, μετριάζεται, εάν δεν εξαλειφθεί τελείως, μετριάζεται οπωσδήποτε το άγχος του. Τα πολλά προβλήματα, οι πολλές μέρημνες. Είδατε εκεί στο Ευαγγέλιο, μας λέει σε μια στιγμή η Μάρθα και η Μαρία, επισκέφτηκε ο Χριστός στο σπίτι αυτών των δύο γυναικών και η Μάρθα άρχισε να πανικοβάλλεται, να αρχίζει να στρώνει χαλιά, να μαγειρεύει, να ξεσκονίζει, να κάνει χίλιες δουλειές. Ενώ η άλλη Μαρία πήγε και κάθισε στα πόδια του Ιησού, κάθισε στο έδαφος κοντά στα πόδια του. Ναι. Και ζητούσε να μάθει από αυτόν τι θα πει, δηλαδή διδασκαλία ζήτησε. Πρωτεύων λοιπόν στον άνθρωπο είναι να ξέρει
πώς θα αντιμετωπίσει τη ζωή του, με τι εφόδια θα έχει. Και ένα εφόδιο αντιμετώπισης της ζωής είναι η πίστη προς τον Χριστό. Αυτή την πίστη την οποία προσπαθήσανε με δόντια και με νύχια τα τελευταία 30 χρόνια μας την αποσπάσουν. Μια παιδεία η οποία δεν διαφέρει πολύ από την παιδεία του Στάλιν, που αν πας σήμερα σε κάποιο πανεπιστήμιο και πεις θέλω να κάνω μια διάλεξη για τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε, ναι, θα σε διώξουν κακήν κακός, κλωτσιδών. Αν τους πεις ότι είμαι πατριώτης, θα σου πούνε ότι είσαι φασίστας. Αν τους πεις ότι θέλω να μιλήσω για ένα χριστιανικό θέμα, θα σου πούνε εμείς δεν θέλουμε χριστιανικά θέματα εδώ. Περάστε έξω, κύριε. Ναι. Αυτό είναι το άσυλο. Και αυτή είναι η πρόοδος και αυτή είναι η δημοκρατία των πανεπιστημίων. Να θέλουν να μιλάς μόνο αριστερίστικα και για οτιδήποτε δεν έχει σχέση με πατρίδα, με θρησκεία και με οικογένεια. Εκεί καταντήσαμε και δυστυχώς το άγχος μεγαλώνει και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολύ πίστη στο Θεό. Ο αγχώδης άνθρωπος, αν πίστευε, θα είχε το μισό άγχος από ό,τι όχι έχει και θα είχε πολύ λιγότερο άγχος και πολύ λιγότερες μέρες και πολύ λιγότερα προβλήματα. Έχετε δίκιο. Το σημερινό Ευαγγέλιο που θα αναλύσουμε σε λίγο. Σε λίγο, βέβαια. Μας μιλάει να μην είμαστε πολυμέριμνοι. Λοιπόν, ένας από τώρα λέμε, για να πάρετε το λόγο, ένας λόγος που υπάρχει πάρα πολύ άγχος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μέριμνες. Λίγες μέριμνες και οι σωστές μέριμνες θα μπορούσαμε να με αυτόν τον τρόπο να αποσοβήσουμε το περισσότερο όγκο του άγχους. Είναι σημαντικό αυτό που θέτε, γιατί στην εποχή μας, κυρία Τζακλή, πολλές φορές έχουμε διασπαστεί σε πολλές καθημερινές φροντίδες. Επειδή σαν άνθρωποι έχουμε συγκεκριμένες ανάγκες. Πρέπει να φάμε, πρέπει να πιούμε, πρέπει να κοιμηθούμε. Έχουμε συγκεκριμένες ανάγκες, δεν μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αυτό είναι γνωστό και αυτό είναι δεδομένο. Όμως, πολλές φορές οι ψεύτικες ανάγκες που δημιουργούνται μέσα το καταναλωτικό πρότυπο μας οδηγεί στο άγχος για να αποκομίσουμε, για να αποκτήσουμε καινούργια πράγματα, καινούργια προϊόντα. Και πολλές φορές όλα αυτά μας επιβαρύνουν το ψυχολογικό μας κόσμο. Δηλαδή είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό αυτό, διότι αν απλά καλύψουμε τις ανάγκες μας, σίγουρα δεν θα έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Έτσι, είναι δεδομένο δηλαδή. Σίγουρα όμως οι εποχές είναι δύσκολες, σίγουρα υπάρχει κρίση, όλα αυτά τα έχουμε δει και εμείς, τα αντιμετωπίζουμε, αλλά θεωρούμε και έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή και το έχετε πει και εσείς, το έχω πει και εγώ και αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, ότι η απογοήτευση, η απελπισία, η απεσιοδοξία είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει και πολλές φορές δεν οδηγεί και πουθενά. Σίγουρα είναι δύσκολη κατάσταση. Εμείς προσπαθούμε μέσα από την εκπομπή και το ξέρετε πολύ καλά ότι προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα σε σωστή τους διάσταση, να δώσουμε τις απαντήσεις και να ξεφύγουμε ουσιαστικά. Τονώσουμε και το ηθικό. Για να τονίσουμε και το ηθικό. Γιατί το ηθικό των ανθρώπων βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά σήμερα. Σίγουρα. Το βλέπουμε για τις δικές μας περιπτώσεις, το βλέπουμε και από τους ανθρώπους τους δικούς μας και από τους ίδιους τους εαυτούς μας καμιά φορά, οι οποίοι τι κάνουμε. Γινόμαστε πολυμέρινοι. Μας έχουν συνηθίσει τώρα, λέει, δύο δουλειές πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Δεν του φτάνει μια δουλειά, δηλαδή να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα χάσει τον εαυτό του. Δεν θα μπορεί να έχει τη δική του προσωπική ζωή. Και είναι πολύ απαραίτητο να έχει ο άνθρωπος τη δική του προσωπική ζωή. Νομίζω ότι κάποιο σοφός είχε πει ότι 3-8 ώρα έχει ο άνθρωπος. Ναι, ναι. 3-8-24. Ένα 8 ώρο είναι της εργασίας, ένα 8 ώρο είναι για να απασχολείται με αυτά που τον ενδιαφέρουν αυτόν και ένα 8 ώρο για ύπνο. Σωστά. Αν λοιπόν χάσουμε το 8 ώρο της απασχόλησης με τον εαυτό μας, να φροντίσουμε την ψυχή μας, να φροντίσουμε πολλά πράγματα, να διαβάσουμε όπως είπατε εσείς, να ανέβουμε λιγάκι ψυχολογικά και πνευματικά, διότι τελικά η σωτηρία του ανθρώπου τι είναι, η πνευματική του άνοδος. Είναι να καταλάβει ότι υπάρχει Θεός και να έχει μια σχέση, μια επαφή με τον Θεό. Αν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση και επαφή με τον Θεό, είναι ορφανός. Είναι ορφανός, διότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Το είχαμε πει κιόλας και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μέσα, αν αναζητήσουμε και δούμε τη φιλοσοφία, δούμε μεγάλους φιλοσόφους, δούμε την ποίησή μας, δούμε τον Διονύσιο Σολωμό, θα δούμε ότι η αναζήτηση του Θείου είναι συνυφασμένη, είναι συνδεδεμένη με την ανθρώπινη φύση. Για τον Σολωμό ήθελα να μιλήσω λίγο. Να πείτε αμέσως. Θέλω να πω, καταλήγοντας μια κουβέντα, ότι ο άνθρωπος έτσι έχει δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί να αναζητάει το Θεό. Στην εποχή μας, όπως έχετε πει και εσείς, προσπαθούν να βγάλουν το ωραίο, το κάλλος, την ομορφιά. Βλέπουμε περισσότερο μιλάνε για το σκοτάδι, για το κακό, γιατί αυτό πολλές φορές προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση. Όταν κάποιος μιλάει για την αλήθεια, μιλάει για τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, μιλάει για πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, δεν προκαλούν εντύπωση. Όταν κάποιος μιλήσει για μαγεία, μιλήσει για άλλα θέματα. Αστρολογία και οτιδήποτε. Όλα αυτά, σίγουρα αυτά προκαλούν και μεγαλύτερη εντύπωση στον κόσμο. Λέγατε λοιπόν για τον Διονύσιο Σολωμό. Ναι, ο Διονύσιος Σολωμός ήταν πραγματικός Έλληνας, όπως ήταν και ο Καποδίστρας και ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Και αυτοί θα δικάσουν τους σημερινούς που έρχονται τζουγκρεκύλους των τηλεοράσεων και τον. Ήμουν πολύ θυμωμένος εχθές που άκουσα μια εκπομπή
Γιατί δεν άφησαν έναν άνθρωπο να ολοκληρώσει που ήταν σωστό και πέσανε τρεις-τέσσερις επάνω του και λέγανε άλλα αντάλλων και τον έβγαλαν και τρελό να πούν τον άνθρωπο, επειδή μίλαγε σωστά. Να προσέξουμε αυτού του Γκρεκύλου οι οποίοι δεν είναι Ορθόδοξοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με Ελληνισμό. Για μένα, ναι, για μένα, εγώ πιστεύω αυτό που έχει πει ο Κολοκοτρώνης, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι. Ο Κολοκοτρώνης είπε ότι πιστεύουμε στην πίστη του Χριστού την Αγία. Και γι' αυτό κάνουμε την Επανάσταση. Για την πίστη του Χριστού την Αγία και τη πατρίδα την ελευθερία. Εάν δεν υπάρχει η πίστη του Χριστού την Αγία, για μένα δεν υπάρχει Έλληνας. Επομένως, όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε «Α, για Παπαδίστικα θα μιλάμε τώρα. Α, για Θεό θα μιλάμε τώρα». Είναι άθεοι, είναι Γρεκύλοι και δεν είναι Έλληνες. Να μην λένε ότι είναι στη λέξη Έλληνας. Δεν είναι Έλληνες εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Ο Έλληνας ήταν πάντα Χριστόφιλος. Αγαπούσε τον Χριστό. Ήταν φιλόθεος άνθρωπος από την αρχαιότητα. Λοιπόν, αυτοί είναι τεχνητοί εχθροί του κράτους μας, της Ελλάδος. Δεν είναι Έλληνες, είναι τεχνητοί εχθροί. Είναι παρασυρμένοι από τον κομμουνισμό, δεν ξέρω από τη μασονία, από οτιδήποτε, από τις θεωρίες τουλάχιστον αυτές, αν δεν είναι οι ίδιοι κομμουνιστές ή μασόνοι, γιατί υπάρχουν και τεχνητά γενόμενοι. Τα παιδάκια που δεν ξέρουν, ας πούμε, και τους λένε αυτά και αυτά και αυτά και τα πιστεύουν, περνάνε μέσα τους στο αίμα τους οι υποθέσεις του κομμουνισμού, της μασονίας και του αντιχριστιανισμού. Και το λέω αυτό γιατί ο Κολοκοτρώνης είπε ότι πολεμάμε για το Θεό. Πρώτα, για να αποκαταστήσουμε την πίστη των Ελλήνων, που με αυτή την πίστη πορεύτηκε το έθνος μας μέχρι εδώ, όλο το Βυζάντιο. 11 αιώνες πορεύτηκε με αυτή την πίστη, αγαπητοί φίλοι. Βγαίνεις από τα ρούχα σου όταν ακούς ανθρώπους οι οποίοι σου λένε το Βυζάντιο ήταν ένα τίποτα. 11 αιώνες ήταν ένα τίποτα, κύριε. Πώς τα λέτε αυτά τα πράγματα στον κόσμο, πώς διδάσκετε εσείς οι καθηγητές που λέτε αυτά τα πράγματα. Είναι φοβερές ανακρίβειες. Κάνετε τον άνθρωπο κενό. Κάνετε τον άνθρωπο έναν εχθρό του Θεού και εχθρό της ψυχής της Ελλάδος. Η ψυχή της Ελλάδος είναι ο Χριστός και η πατρίδα. Είναι η οικογένεια, είναι η αγάπη. Αν δεν είχαμε σήμερα την οικογένεια, αγαπητέ κύριε Φουντουλάκη, αν δεν είχαμε υποστήριξη από την οικογένεια σήμερα, δεν θα μπορούσαν οι νέοι άνθρωποι να ζήσουν εκεί. Οι νέοι άνθρωποι στηρίζονται οι περισσότεροι στις συντάξεις των παλαιότερων, στις γιαγιάς, του παππού, του πατέρα του, της μητέρας του. Και από εκεί συνέρχονται λιγάκι και μπορούν και κάνουν δύο βήματα. Αλλιώς, αν δεν υπήρχαν και αυτά, αν δεν υπήρχε και η οικογένεια σήμερα στην Ελλάδα να είναι δεμένη, θα είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέω ο Σολομός, τα λέω ο Κολοκοτρώνης. Σωστό. Και είπαμε, μιλήσαμε και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη την προηγούμενη φορά, ένας μεγάλος. Βεβαίως. Και σημαντικός. Και κάνουμε μια παρένθεση, επειδή συζητάμε σήμερα για το άγχος. Είμαστε έτοιμοι να δούμε και μια-δύο φωτογραφίες από το διαδίκτυο για την διάλεξη που είχα δώσει στο Δήμα Μαρουσίου και μίλησα για το άγχος. Αν ο σκηνοθέτης μας είναι έτοιμος. Να μας δώσει δυνατότητα να τις δούμε, να δούμε λίγο την ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου. Όταν, ναι, τη βλέπουμε τώρα, έτσι βλέπουμε το άρθρο, είναι ο διαδικτυακός χώρος του Δήμου Αμαρουσίου. Βλέπουμε λοιπόν τα σχόλια που υπάρχουν, με ενδιαφέρον που ακολούθησε το κοινό τη διάλεξη του άγχους που είχα δώσει εγώ. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες με την διοίκηση και με άλλους καθηγητές που είχαν συμβάλει σε αυτή τη διάλεξη. Και βλέπουμε εδώ πέρα τα σχόλια. Αν διαβάσουμε εδώ πέρα, θα δούμε ότι τη σχέση, εγώ εδώ πέρα παρουσίασα στο Κέντρο Τέννης και Πολιτισμού, τη σχέση αυτή, αυτά που περιγράφουμε στις εκπομπές ουσιαστικά και αυτά που περιγράφω στο βιβλίο. Αυτό λοιπόν τους τρόπους, ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί, έτσι, τον σημερινό άνθρωπο, είναι αυτό, δηλαδή να μπορέσει να αντιμετωπίσει το άγχος. Αν δούμε και την φωτογραφία, έτσι, της εκδήλωσης, όταν θα είμαστε έτοιμοι θα ξανασυνδεθούμε. Θα δούμε λοιπόν ότι ο απλός άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος, κ. Τσακλή, αυτό που παρουσιάσαμε είναι θέλει να βρει τρόπος πώς θα βοηθηθεί. Βεβαίως. Πώς μπορεί το άγχος να το αποβάλει από τη ζωή του. Υπάρχει η πνευματική βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε ανθρώπους εκτός από την οικονομική βοήθεια. Είναι και η πνευματική βοήθεια που παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στον άνθρωπο. Διότι περισσότερο μας λείπει μυαλό και φώτιση από το Θεό. Παρά από την τσέπη, τα λεφτά από την τσέπη. Γιατί αν είχαμε φώτιση από το Θεό, θα μπορούσαμε να βρούμε όλα αυτά και με πιο σωστό τρόπο και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις δυσκολίες. Να παρακαλέσουμε όλοι το Θεό να μας βοηθήσει, να μας φωτίσει εν πρώτη στο μυαλό τι πρέπει να κάνουμε σαν Έλληνες, σαν έθνος, σαν κράτος που βρισκόμαστε σε αυτή τη δυσκολία τη μεγάλη. Δεν μπορεί λοιπόν να περνάνε τώρα αυτά τα μηνύματα σε αυτή την περίπτωση που βρισκόμαστε και χρειαζόμαστε μια βοήθεια πνευματική, να περνάνε τα μηνύματα αθείας. Να μάθουν αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτοί είναι οι ανθέληνες. Αυτοί είναι οι άθεοι και οι ανθέληνες. Αυτοί είναι οι σταλινικοί, οι σύγχρονοι σταλινιστές. Οι οποίοι δεν θέλουν το κράτος να θρησκεύεται. Και δυστυχώς υπήρχαν και πρωθυπουργοί της Ελλάδος οι οποίοι γράφανε βιβλία εναντίον της οικογενείας, του έθνους, του κράτους κλπ. Να μην αναφερθώ σε ονόματα, αλλά καταλαβαίνουν οι περισσότεροι τι θέλω να πω. Παλιότεροι πρωθυπουργοί. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο θέμα που θέτεται είναι και η πνευματική γνώση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που διαβάζει βιβλία, ένας άνθρωπος
που έχει μια κριτική σκέψη μπορεί να δώσει απάντηση σε όλα αυτά τα τεκτενόμενα των τελευταίων ετών. Να ακούσουμε όμως ένα φίλο που θέλει να μας πει δική του άποψη. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Μ' ακούτε. Ναι, πείτε μας. Η φύση σωστά χαρακτηρίζεται τη διδασκαλία της δημιουργίας. Ο Χριστός, όπως ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή της περασμένης Κυριακής, μας προτρέπει να προσέξουμε επισταμμένως, να καταμάθουμε ως όριμα άτομα, με βαθύ στοχασμό ακόμη και αυτά τα ταπεινά αγρολούλουδα. Πώς ξεκινάει η ζωή τους αλήθεια και πώς συνεχίζει τη διαδρομή της. Εμπόδια, δυσκολίες σε κάθε στιγμή της πολύτιμης σύντομης ζωής τους. Έτσι, έτσι. Εχθροί πολυπίκυροι παραμονεύουν έντομα, σκουλίκια, ζώα, αντίξωες κλιματολογικές συνθήκες. Και παρά τα αυτά δεν απελπίζονται, αλλά ανθίζουν, αισιοδοξούν. Το μεγάλο αφεντικό τους, ο Δημιουργός, τα φροντίζει, αν και δεν πρόκειται να ζήσουν αιώνια όπως προορίζεται ο θεόπλαστος άνθρωπος. Ανθίζουν τα αγρολούλουδα, σκορπίζουν πλούσια το ευχάριστο άρωμά τους. Το σαράκι αυτό των ημών, τυραννικών μεριμνών μας, ας μην μας κατατρώγει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακούσαμε κύριε Τζακλή, έτσι, μέσα από το Ευαγγέλιο, μια άλλη διάσταση γενικότερα. Μεστά λόγια. Ναι, για το άγχος. Ακούσουμε ένα ακόμα φίλο. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Ναι. Ήθελα να σας πω κάτι, ότι αν χρειαστεί θα μαρτυρήσουμε για τον Χριστό. Συμφωνείτε? Βεβαίως. Αυτό ήθελα να πω, γιατί παίρνουν και άλλοι τηλέφωνο. Μα κάθε μέρα δεν μαρτυρούμε, μαρτύριο δεν είναι αυτό που μας κάνει. Έτσι, να κάνουμε ένα αγώνα. Ο ψυχολογικός πόλεμος που υφιστάμε εδώ είναι μαρτύριο. Να έχουμε ένα σύνταγμα εξουσιονιστά από την Ελλάδα. Σίγουρα η κατάσταση είναι δύσκολη και εμείς αγωνιζόμαστε να προσέξουμε την αλήθεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Μας πήρατε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το καθημερινό ψυχολογικό μαρτύριο, όταν μας λένε ότι εμείς που πιστεύουμε στο Θεό είμαστε χάζοι, είμαστε άνθρωποι του παρελθόντος, δεν είμαστε άνθρωποι του μέλλοντος, όλοι αυτοί οι πενιγμοί από λυθείους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και άθεοι, όχι μόνο άθεοι, αλλά είναι και αγράμματοι, κύριε Φουντουλάκη. Διότι κάποτε ο αθεϊσμός, ο Βολτέρος και αυτοί, ήταν εγγράμματοι άνθρωποι και λέγανε ορισμένες απόψεις και μπορούσαν να τα στηρίξουν και λέγανε, είχαν και μια δικαιολογία να πούνε. Σήμερα μου τα ψεύδω, σου λες, πού στηρίζεσαι και το λες αυτό? Λέει, βρέθηκε ο τάφος του Χριστού. Πού το βρήκες αυτό? Πού το βρήκες γραμμένο? Για να δούμε αυτός ο τάφος ποιος είναι. Δεν σου λένε τίποτα. Δεν υπάρχει, λέει, αυτό ένα βιβλίο και δεν. Όλα είναι φιλαναθήματα, δηλαδή πράξεις. Ασύστολες και πράγματα τα οποία δεν πιστεύετε, υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό που είπε και ο αγαπητός φίλος, ότι υπάρχει επέμβαση του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, αυτό που ακούσαμε από το Ευαγγέλιο, αυτό που θα πείτε κι εσείς, σε λίγο είναι αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να δίνει τα πάντα στις βιωτικές μέρημνες. Θα πρέπει να ασχολείται, έχουμε σώμα, η ισορροπία του σώματος της ψυχής είναι δεδομένη. Δεν θα πρέπει να ασχολείται μόνο την ψυχή, μόνο με το σώμα. Εμείς αυτό λέμε. Έτσι, γιατί στην πορεία, κύριε Τσακλή, υπάρχει κάτι χειρότερο ακόμα. Των αιώνων, καταλήγοντας, υπήρχαν αιρέσεις που υποβίβαζαν το σώμα και δεν μόνο έβαζαν την ψυχή. Αυτό είναι λαθασμένο. Πρέπει να προσευχόμαστε για την υγεία του σώματος, αλλά παράλληλα προσευχόμαστε για την άνοδο της ψυχής. Γιώργο μου, υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο από αυτά που λέμε. Είναι, αντί για να δουλεύει ο άνθρωπος στο Θεό, να δουλεύει στο Μαμονά. Να δουλεύει δηλαδή στο διάβολο. Μαμονάς, τον αναφέρει το Ευαγγέλιο που θα πούμε σε λίγο, είναι ο άρχοντας του χρήματος. Κατάλαβα. Ακούσουμε μια ακόμα φίλο που θέλει κάτι να προσθέσει. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας κύριε Ζακλή και κύριε Φουντουλάκη. Χαίρετε. Γεια σας. Μας ακούτε? Ναι. Με ακούτε? Πολύ ναι, καλά. Εμείς σας ακούμε πολύ καλά. Πείτε μου. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τη διεύθυνση του Σταθμού που σας παρέχει αυτό το βήμα. Βεβαίως. Γιατί από ό,τι βλέπετε, ναι, έχουν πλακώσει σε όλη την Ελλάδα όλοι οι αντίχριστοι. Έτσι, έτσι. Και πάνε να μας καπελώσουν και πρέπει η Εκκλησία, γιατί εμείς οι αμαρτωλοί, από ό,τι ακούνε, πράττουνε. Πρέπει να προβάλλετε περισσότερο τα συσίτια που δίνει η Εκκλησία. Σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το αγιασμός άθεοι. Ο αγιασμός που κρατάει και 6 μήνες και ένα χρόνο. Βέβαια, και χρόνια, ολόκληρα. Αυτά τα βλέπουνε. Αλλά εγώ για ένα πράγμα λυπούμε και συγκινούμε.
που φάγανε το Χριστόδουλο. Του ρίξανε φόλα σαν τα σκυλιά. Αυτό να το ξέρετε. Πώς πετάνε σε ένα σκύλο μια φόλα για να μην κατεβαίνει ο κόσμος ούτε στο Σύνταγμα να έχει αυτόν τον Πατριάρχη. Ενώ ο Χριστόδουλος θα κατέβαζε ένα εκατομμύριο κόσμο. Σίγουρα. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσει ο Θεός και άλλους, δεν είναι μόνο αυτός. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Μακαριστός. Πάμε σε Αντιάνα και Τζακλή και συνεχίσουμε το διάλειμμα και με τη συνέχεια τη ζωντανή αυτή εκπομπή. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. Αποκτήστε το βιβλίο «Ζήσε στον παράδεισο εδώ στη γη». Υγεία το παν. Ελευθερία. Γνώσεις που σώζουν. Επανάσταση στον τρόπο ζωής. Ζητήστε το βιβλίο «Ζήσε» στα βιβλιοπωλεία και στα περίπτερα. Κεντρική διάθεση. Υγεία οικολογία. Πανεπιστημίου 57. Τηλέφωνο 22 950 90.000. Βιοευτυχία. Πατησίων 32. Ελάτε να λύσουμε μαζί το σπουδαιότερο θέμα της ζωής σας. Να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μια σωστή, ταιριαστή, ευτυχισμένη οικογένεια. Να βρείτε το τέρι σας γνωρίζοντας πρώτα τον εαυτό σας. Βιοευτυχία. Πατησίων 32. Τηλέφωνο 211-300-1700. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη ζωντανή αυτή εκπομπή. Μιλάμε για το άγχος και τις καθημερινές βιωτικές μέρημνες. Εγώ πάνω σε αυτά τα θέματα έχω γράψει 5 βιβλία. Τώρα είμαστε σε θέση να δούμε και ένα από τα 5 βιβλία τα οποία έχω γράψει. Είναι το βιβλίο που λέγεται «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο». Έτσι είναι ένα από τα 5 βιβλία που έχω γράψει. Βλέπουμε εδώ πέρα τις εκδόσεις των βιβλίων. Το βιβλίο αυτό που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», στον νεοπλατωνισμό, βλέπετε εδώ πέρα είναι νεοπλατωνισμός το θέμα. Είναι ένα από τα 5 βιβλία που έχω γράψει. Το βιβλίο αυτό είναι πρωτότυπο, διότι όπως θα δείξουμε και θα έχουμε ξαναπεί, έχουμε ξανααναλύσει, μιλάει γενικότερα για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Μιλάει για την ευδαιμονία το βιβλίο αυτό, βλέπουμε το βελάκι έτσι για ποιο βιβλίο αναφερόμαστε και βλέπουμε επίσης για την ευτυχία του ανθρώπου ότι ο πνευματικός βίος σε συνδυασμό με την ζωή, ζωή του σώματος, με την καθημερινή ζωή μπορεί να φτάσει στον άνθρωπο και να φτάσει ψηλά. Μπορεί δηλαδή να φέρει την ευδαιμονία και την ευτυχία. Η φύση λοιπόν έχει πολλά μυστικά, αυτό παρουσιάζω σε αυτό το βιβλίο. Η σιωπή της φύσεως. Η σιωπή, πολλές φορές λέμε και σήμερα, είναι χρυσός. Όλα αυτά, ότι η φύση δημιουργεί ακατάπαυστα, αλλά παράλληλα έχει μία σιωπή. Και για όσους δεν γνωρίζουν τι ήταν ο Πλωτίνος έδρασε το 204 μετά Χριστόν. Ήταν ιδρυτής του κινήματος του Νέου Πλατωνισμού. Και μιλάω για την ιεράρχηση του κόσμου σε αυτό το βιβλίο μέσα από τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πλωτίνο και το ωραίο. Το ωραίο που, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει φύγει από την ζωή μας. Το ωραίο, το κάλος της φύσεως και πώς ο άνθρωπος όταν φτάσει και έτσι σε επαφή με τη φύση, εμέθεξη με τη φύση, μπορεί να δει την ευτυχία και να δει και να εξυψωθεί πνευματικά όλα αυτά σε μια απλή και κατανοητή γλώσσα. Όλα αυτά, κυρία Τζακλή, τα λέμε για να δούμε λοιπόν, γιατί ο κόσμος, το άγχος, συνεχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα. Να δούμε λοιπόν κάποιους τρόπους, γιατί η φύση, η επαφή με τη φύση, πίσω από την ωραιότητα της φύσης κρύβεται ο ίδιος ο δημιουργός. Αυτό λέω σε αυτό το βιβλίο. Όλοι οι σοφοί Έλληνες είχαν καταλάβει αυτή την παρακαταθήκη που υπάρχει. Είχαν καταλάβει ότι η σοφία του Θεού κρύβεται και στα φυσικά φαινόμενα και μελετούσαν τη φύση με αυτόν τον ιδιωμά, με αυτόν τον τρόπο. Και πήρανε πάρα πολλές και θετικές. Σωστό. Φτάσανε σε σημείο να καταλάβουν ότι ο Θεός θα επισκεφτεί τον άνθρωπο
γίνανε προφήτες παραδείγματος χάρη και ο Πλωτίνος και ο Πλάτωνας και όλοι ο Σωκράτης και αυτοί γίνανε προχριστιανοί προφήτες για τον Χριστό. Για να, και σε άλλη εκπομπή, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Πριν προχωρήσει, να δούμε λίγο τα DVD. Πούμε, επειδή υπάρχει ένα λεπτάκι, να πείτε μας λίγο και τα DVD που εσείς έχετε δημιουργήσει. Τα DVD. Γιατί είναι, βοηθούν τώρα. Ναι, τα DVD είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό που διαβάσαμε στην Περαϊκή Εκκλησία υπάρχει τώρα σε DVD και σε προσιτές τιμές μπορεί κανείς να το προμηθευτεί, να ακούει και να βλέπει αν θέλει ή σκέτα να ακούει ό,τι θέλει, ό,τι τα δύο, το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε το Ευαγγέλιο, κύριε Φουντουλάκη, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Βεβαίως, να ακούσουμε. Μιλάμε για το λίχνο του σώματος που είναι ο οφθαλμός, μας λέει ο Χριστός. Τους κάνει διδασκαλία ο Χριστός τώρα αυτή τη στιγμή και τους λέει: ο λίχνος του σώματος, αυτό που φέγγει δηλαδή στον άνθρωπο, είναι ο οφθαλμός, το μάτι. Και ο λίχνος της ψυχής εννοείται είναι. Ο λίχνος της ψυχής είναι το μυαλό, ο νους, ο καθαρός νους, αυτός που φωτίζει πνευματικά τον άνθρωπο. Αν λοιπόν ο οφθαλμός σου λέει είναι υγιής, όλο το σώμα θα είναι φωτεινό. Αν το μάτι σου όμως είναι βλαμμένο, όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Και ακολουθεί και η ψυχή και ο νους εδώ σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, το γράφει ο Τρεμπέλας αυτό, ότι μιλάει και για το νου συνεσκιασμένα εδώ ο Χριστός. Και πόσο θα είναι το σκοτάδι, τους λέει, όταν δεν υπάρχει φως στον άνθρωπο. Μην απατάστε. Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει δύο αντίθετα αφεντικά. Κανείς δεν μπορεί, διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα εγκαταλείψει τον άλλον. Και τι λέει παρακάτω, δεν μπορείτε να δουλεύετε συγχρόνως και στο Θεό και στο Μαμονά. Ο Μαμονάς, όπως εξηγήσαμε και λίγο πριν, για εκείνους που δεν το άκουσαν και άνοιξαν τώρα την τηλεόραση, είναι ο Θεός του χρήματος. Όταν λέει στο δολάριο «We trust in God», επάνω στο δολάριο που λέει «We trust in God», ναι, πιστεύουν δηλαδή στο Θεό, εννοούν το Μαμονά αυτή, να το έχετε υπόψη σας, διότι αυτοί το χρήμα μόνο καταλαβαίνουν. Ναι. Και τίποτε άλλο. Για κάποιον φίλο που θέλει να αναζητήσει, πείτε λίγο σε ποιο είναι το σημείο που αναλύεται. Ναι, είναι στο τόχο πηγή 44. Έτσι. Ωραία, ωραία. Στο 380, 55, 39. Είναι τα DVD σας. Και τώρα η ανάλυση του Ευαγγελίου είναι. Ναι. Ποιο σημείο του Ευαγγελίου είναι. Για όποιον θέλει. Ο Ματθαίος στο έκτο κεφάλαιο. Ωραία. Στο στίχο 22. Ο Ματθαίος στο έκτο κεφάλαιο, σίγμα το κεφάλαιο, στο στίχο 22. 22, ωραία. Και συνεχίζει ο Χριστός και λέει: γι' αυτό σας λέω να μην με ρημνάτε με αγωνία για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Όλα αυτά δεν έχουν μια απιστία το ότι. Ναι, ναι. Αφού ο Θεός μας έχει θρέψει τόσα χρόνια μέχρι τώρα, τόσα χρόνια δεν μας έχει δώσει και τρώμε. Χάσαμε ποτέ ένα γεύμα οι περισσότεροι από εμάς. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι πεινάσανε στη ζωή τους. Τι να πω. Και συνεχίζει. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή. Και το σώμα δεν αξίζει περισσότερο από το ένδυμα. Το ρούχο δηλαδή. Κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού. Ποίηση τώρα είναι εδώ. Τα πετεινά του ουρανού ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε έχουν αποθήκες. Κι όμως ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Δεν αξίζετε εσείς περισσότερο από αυτά, λέει στον κόσμο, στους μαθητές και στους όλους εκείνους που τον ακούνε. Και τελειώνει. Ποιος από εσάς μπορεί να αυξήσει το ανάστημά του ένα πύχη? Κανείς. Μπορεί κανένας να κάνει τον εαυτό του ένα πύχη ψηλό, 60 πόντους? Δεν γίνεται. Γιατί λοιπόν με ρημνάτε με ανησυχία για το ένδυμα? Μάθετε από τα κρίνα του Εγρού πως αυξάνουν και δεν κοπιάζουν. Τα κρίνα δεν κοπιάζουν, δεν γνέθουν, λέει. Δηλαδή δεν κάνουν τα ρούχα τους μόνα τους όπως τα κάνει ο άνθρωπος. Σας πληροφορώ όμως πως και αυτός ο Σολομών με όλη τη μεγαλοπρέπεια τη βασιλική δεν θα μπορέσει να ντυθεί πιο όμορφα από ένα από αυτά τα ανθάκια του αγρού. Αυτά τα αγριολούλουδα. Αν τα δείτε από κοντά, τα έχουν δει πολλοί άνθρωποι και αν τα δείτε από κοντά θα δείτε ότι έχουν ένα τέλειο έτσι, χρωματισμό και χρώματα καταπληκτικά. Είναι ποίηματα κυριολεκτικά. Μας μιλάει ο Θεός μέσα από τα αγριολούλουδα αυτά και μας λέει ότι αφού φροντίζω για αυτά, πόσο μάλλον θα φροντίσω για εσάς που είσαστε παιδιά μου. Αν λοιπόν ο Θεός δίνει έτσι τα αγριολούλουδα του αγρού που αύριο τα καίνε στον κλίωνο, δεν θα ντύσει εσάς περισσότερο και καλύτερα, ολιγόπιστοι. Μην ανησυχείτε με μέρη, είναι μεγάλη. Αυτό είναι το άγχος που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ναι, ναι. Και το θέσαμε σαν τίτλο της εκπομπής. Είναι το άγχος και οι μέρημνες. Λοιπόν, μην ανησυχείτε με μέρη, είναι μεγάλη και λέτε τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φορέσουμε. Διότι οι εθνικοί αυτά ζητούν, τα φταρτά και τα μάταια. Οι εθνικοί ήταν οι μη Ισραηλίτες εκείνο τον καιρό, ναι, οι οποίοι ναι, δεν είχαν τη σωστή πίστη και οπωσδήποτε πέφτανε λιγάκι στην. Όπως οι Ρωμαίοι που πέφτανε στο. Στην κατανάλωση και στη χλειδί και στα όργια και σε όλα αυτά. Που έρεπαν προς τον υλισμό περισσότερο παρά προς τον πνευματικό κόσμο. Γνωρίζει ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Να ζητάτε κατά πρώτον τη βασιλεία του ουρανού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσταθούν. Αυτό κύριε Γιώργο μου είναι το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ρέπουν στον υλισμό, μιλάει ο Χριστός, και είναι φανερό
ότι στην εποχή του Χριστού πρόσεχαν επίσης περισσότερο την υλική ζωή και λιγότερο τα πνευματικά θέματα. Ιδίως οι μη Εβραίοι. Οι Εβραίοι ήταν πιο λιτοί, να πούμε, γιατί δεν είχαν και πολλά πράγματα. Αυτοί ήταν μέσα στην έρημο συνήθως και είχαν λίγα πράγματα. Σαν τους σημερινούς Βεδουίνους δηλαδή. Το φαΐ τους είχαν και αυτά. Εντούτοις υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι μεριμνούσαν, όπως ο Ζακχαίος και κάποιοι άλλοι πλούσιοι, οι οποίοι εντυνόντουσαν με τα ξωτά και τα χρυσάφια κλπ. Και νομίζαν ότι αυτοί είναι το high life που λέμε, το στυλ της ζωής, το μεγάλο, το σπουδαίο. Αλλά αυτά είναι φθαρτά τα οποία φεύγουν και χάνονται. Σε άλλη περίπτωση μας έχει πει ο Χριστός ότι τα τρώει και ο σκόρος αυτά τα πράγματα. Ή παλιώνουν οι μόδες, ας πούμε, ξέρουμε πόσα πετάει ο κόσμος επειδή δεν έχουν μεγάλα πέτα, λέει, φαρδιά μπατζάκια κλπ. Άφθαρτα πράγματα είναι η προσευχή. Η αγάπη είναι άφθαρτη, η οποία νικάει τον κόσμο αυτόν και πάει στην αιωνιότητα. Η ελεημοσύνη, η πνευματική και η υλική ελεημοσύνη. Η αγία κοινωνία είναι άφθαρτο πράγμα και τελικά η ψυχή μας. Όπως είπε ο Κοσμάς ο Ετωλός, την ψυχή και τον Χριστό να κοιτάξετε, να μην σας τα πάρουν. Διότι η ψυχή είναι η κυρία και το σώμα είναι η δούλη. Δηλαδή έχουμε δύο πράγματα εμείς. Ένα πρωτεύον πράγμα που είναι η ψυχή μας και ένα δευτερεύον που είναι το σώμα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στην ψυχή που είναι αθάνατη και λιγότερη στο σώμα. Και εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο. Γι' αυτό και ο Χριστός τους πληροφορεί ότι τα φθαρτά θα φύγουν και κάποτε θα εκλείψουν, ενώ η ψυχή θα μείνει και τα ιδιώματά της, όπως λένε και οι αρχαίοι Έλληνες, και ο Πλωτίνος το έχει πει και το έχει πει στη διάλεξή σας, ότι τα πνευματικά μένουν, ενώ τα φυσικά και τα αυτά λιώνουν και χάνουν. Να ακούσουμε ένα ακόμα φίλο και συνεχίσουμε. Καλησπέρα, σας ακούμε. Κυρία Τζακλή, γεια σου. Χαίρετε. Ακούω ανελιπώς την εκπομπή σας και θα ήθελα να πω ότι οι περισσότεροι δεν ασχολούνται, δεν διαβάζουν την Καινή Διαθήκη, δεν μελετάνε τον Κοσμάτων Ετωλό. Κακός. Κακός είναι αυτό, το ξέρω. Αλλά δεν ασχολούνται και... Χρειάζεται και μια όθηση. Μένουν πάντοτε καινοί, δεν έχουν ούτε ασχολούνται με τον Γρηγόριο τον Παλαμά, με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, αυτούς τους μεγάλους πατέρες, τους έχουν ξεχάσει όλοι. Αυτοί είναι οι στυλοβάτες του ελληνισμού. Έτσι. Άμα λείπουνε αυτοί, τελείωσε ο ελληνισμός. Όλο μιλάνε για τον Κοραή, ξέρετε, τους δυτικότροπους αυτούς, όπως σήμερα, που θέλουν να μας πάνε με τους δυτικούς. Ναι. Αυτά τα πράγματα. Οι οποίοι ανακαλύψανε την αθεία, πρώτοι στον κόσμο που ανακαλύψανε την αθεία, ήταν οι Ευρωπαίοι δυτικοί. Ναι. Ποτέ, ουδέποτε στην Ανατολή ανακαλύφθηκε αθεία, ουδέποτε στην Αφρική, ουδέποτε στην Αυστραλία, σε καμία άλλη ήπειρο του κόσμου δεν ανακαλύφθηκε η αθεία. Παρά στη Γαλλία, από την εποχή του Ρομπεσπιέρου και από αυτόν εκεί πέρα. Ανακαλύφθηκε η αθεία. Άμα δεν υπήρχε ο Κοσμάς ο Ετωλός, θα είχαμε γίνει οι Φράγκοι οι Τούρκοι. Σίγουρα. Άστε άμα καλά. Δεν υπήρχαν αυτοί, έτσι δεν είναι. Έτσι, ναι. Γι' αυτό δεν τα βρίσκουν μαζί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, γιατί δεν ασχολούνται οι δικοί μας με το Ευαγγέλιο, με τους πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί και μας λένε τώρα για μεταφυσικά, για φιλοσοφικά, για ιδίες και για αυτά και για το δημιουργό δεν μιλάνε. Παρασυρθήκαμε από τους δυτικούς γι' αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας ευχαριστούν πολύ. Να είστε καλά. Έτσι είναι η κυρία Τζακλή. Ναι. Εμείς εδώ προσπαθούμε να πούμε κάποιες αλήθειες, να παρουσιάσουμε και πρωτότυπα θέματα μέσα από διακεκριμένους επιστήμονες, μέσα από πνευματικές εργασίες, να δείξουμε γενικότερα και κάποια θέματα, να καταδείξουμε ουσιαστικά τα οποία δεν παρουσιάζονται, όπως είπε και ο αγαπητός φίλος, στη σημερινή πραγματικότητα. Να ακούσουμε και άλλα πράγματα, να δούμε και για φιλοσόφους, να δούμε για τους πατέρες της Εκκλησίας. Να ξαναβρούμε την περπατησιά μας σαν πραγματικοί Ορθόδοξοι Έλληνες. Και να επανέλθουμε στην αγάπη, γιατί ένα στοιχείο αγάπη, το οποίο εκλείπει στην εποχή μας και στην προσευχή. Και η προσευχή, όπως είπατε, που είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, βλέπουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι η ερωτελεστία. Μάλιστα, ο Πλωτίνος λέει σε ένα σημείο ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει μέχρι τον Θεό μέσα από τους αναβαθμούς, δηλαδή μέσα από την κάθαρση της ψυχής και του σώματος και μέσα από μια ιεροτελεστία. Βλέπουμε λοιπόν ότι λέγει ο Πλωτίνος αυτό που παρουσιάζει και σήμερα ο Χριστιανισμός, δηλαδή ότι κάποιος πηγαίνει στα μυστήρια και το πιο σωστό είναι να αφήσει όλες τις βιωτικές μέρημνες έξω. Να πάει δηλαδή καθαρός, απογυμνωμένος από κάθε τύπο το επιβαρύνει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει, γιατί βλέπουμε πολλές φορές στις λατρευτικές συνάξεις, στα μυστήρια γενικότερα, εκείνη τη στιγμή έχουμε όλες τις μέρημνες και σκεφτόμαστε και δεν είμαστε σε μια πραγματική επαφή με τον Θεό. Σκεφτόμαστε όλα τα προβλήματα που έχουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν μας αφήνει
η καθημερινή μέρημνα να έρθουμε σε επαφή σε μια μυστική ένωση που λέγει ο Πλωτίνος γενικότερα με τον Θεό. Και η μυστική αυτή ένωση γίνεται με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους. Δεν γίνεται με ένα μαγικό τρόπο, αλλά γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους, με κάποιους αναβαθμούς. Με άσκηση. Με άσκηση. Γενικότερα μια πνευματική. Εγώ θα πρότεινα κάτι το πολύ πρωτότυπο. Όλη αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, να πάμε στην Εκκλησία και να ανάψουμε ένα κερί. Και για τους δικούς μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι μας έχουν αφήσει και έχουν γίνει μακάρι, αλλά και για την Ελλάδα. Να ανάψουμε ένα κερί και να πούμε: Θεέ μου, βόθησε την Ελλάδα και τους Έλληνες, τους απανταχού Ορθοδόξους, και να βάλουμε ένα κεράκι. Όλοι οι Έλληνες, αν το κάνουμε αυτό, αυτή την Κυριακή, είμαι σίγουρος ότι θα πάρει μπροστά μια μηχανή την οποία δεν φανταζόμαστε. Θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τη βοήθεια του Θεού, την οποία την έχουμε ξεχάσει, αγαπητοί φίλοι. Και νομίζω συνειδητοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις. Δίχως το Θεό, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Είναι ένα σκουπίδι, είναι ένα φύλλο στον άνεμο είναι. Γι' αυτό λυπάμαι εκ βάθους καρδίας τους αθέους. Είναι πιο αληξιολύπητοι άνθρωποι του κόσμου. Τι έχουν να μας πούν αυτοί? Τίποτα. Δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν πατέρα, δεν έχουν Θεό. Δεν έχουν κάπου να στηριχτούν. Αυτούς θα πιστεύουμε, τους αθέους που πιστεύουν το χρήμα. Αυτή είναι η καταστροφή του κόσμου. Καταστροφή των εαυτών τους, των οικογενειών τους και όλων των άλλων. Λοιπόν, όχι αθεία, αλλά να ξαναπιστέψουμε. Να πάμε να ανάψουμε ένα κερί και να πούμε: Θεέ μου, βοήθησε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Παναγία μου, βάλε μας λίγο μυαλό να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη συγκυρία. Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι κυβερνούντες, αν το ακούνε. Και να αφήσουν τις μασονίες και όλα αυτά τα τερτύπια που ξέρανε μέχρι τώρα, τα οποία μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Γιατί αυτοί τα καταντήσανε έτσι. Αυτοί είναι πίσω από όλα αυτά, τις τράπεζες και το σιωνισμό και την παγκοσμιοποίηση. Αυτοί είναι. Αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο για να γίνουν αυτοί θεοί. Μα δεν είναι θεοί. Θα φυσήξει ο Θεός έτσι και θα τους παρασύρει, θα τους κάνει σκουπίδια είναι αυτοί. Αυτοί είναι σκουπίδια, μην τους πιστεύετε. Αυτοί είναι άνθρωποι του Μαμονά. Εμείς πάντα στηριχτήκαμε στο Θεό και στην αγάπη του Χριστού. Εκεί στηρίχθηκε το έθνος μας και μεγαλούργησε σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Είναι σημαντικά όλα αυτά τα θέματα που θέτετε. Εμείς εδώ πλησιάζουμε κάθε Παρασκευή την αλήθεια. Ξέρουμε ότι, ξέροντας ότι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια. Πλησιάζουμε το φως, γενικότερα και όχι το σκοτάδι, όπως παρουσιάζεται στην σύγχρονη πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κοινωνία, προβλήματα τα οποία χρειάζονται μεγάλες συζητήσεις, μεγάλες αναλύσεις. Όμως η πραγματική γνώση, η ανώθετη γνώση μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία μας προβληματίζουν. Και πάνω σε όλα αυτά τα θέματα έχω γράψει και ένα βιβλίο που μιλάω για την φιλοσοφία της ιστορίας, αν μπορείς να θέτεις μας. Ναι, για πες μας. Ναι, για την φιλοσοφία της ιστορίας, δούμε τη χρησιμότητα της ιστορίας. Δηλαδή, μιλήσατε η ιστορία. Είναι γνώση. Η γνώση είναι πρίκα. Εγώ εδώ στο βιβλίο, όπως παρουσιάζεται, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, σε όλα αυτά τα κεφάλαια παρουσιάζω θέματα τα οποία έχουν σχέση με την αντικειμενικότητα της ιστορίας, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, όπως λέγεται το βιβλίο. Βλέπουμε εδώ πέρα το εξώφυλλο του βιβλίου και βλέπουμε εδώ πέρα τον πρόλογο, τα κεφάλαια του βιβλίου. Βλέπουμε την αντικειμενικότητα, την χρησιμότητα της ιστορίας. Γιατί η ιστορία είναι χρήσιμη, κύριε Τζακλή. Βεβαίως. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία, το παρελθόν μας. Ξυπνάει το μυαλό. Το μέλλον μας. Και όλες οι επιστήμες πρέπει να ξεκινούν από την ιστορία. Και βλέπουμε όλες τα κεφάλαια αυτά παρουσιάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Βοηθητικές επιστήμες ιστορίας. Ιστορία, χρόνος και αιωνιότητα. Παρελθόν και παρόν. Τη σχέση του παρελθόντος και του παρόντος. Η μέθοδος του ιστορικού. Οι πηγές. Όλα αυτά βλέπουμε από τις εκδόσεις Σταμούλη. Είναι το βιβλίο αυτό που είναι το δεύτερο από τα πέντε βιβλία, θέματα μεθοδολογίας, πώς δημιουργείται, πώς μπορούμε να φτιάξουμε την ιστορία, όλα αυτά στο βιβλίο αυτό. Ο λαός που ξεχνάει την ιστορία, τη φιλοσοφία του, τη γλώσσα του και τις αρχές του και τις ρίζες του, είναι καταδικασμένος να πεθάνει, κύριε Φουντουλάκη. Οι λαοί πεθαίνουν ξεχνώντας. Διότι η λύθη τι θα πει? Η λυθιότητα. Ο άνθρωπος που έχει λύθη είναι ο ηλίθιος. Δεν έχει σχέση μία λέξη με την άλλη. Ξυπνάει επομένως το μυαλό όταν ο άνθρωπος ξέρει ιστορία και γλώσσα. Και τι πολεμάνε αυτοί? Ιστορία και γλώσσα πολεμάνε. Το σχέδιο του ξύπνιου αυτού του Κίσιγκερ, ο οποίος δεν ξέρω πόσα χρόνια ζει αυτός ο άνθρωπος, 95 χρονών, πόσο είναι τώρα ο Κίσιγκερ? Μεγάλος, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ας δώσει όσα θέλει ο Θεός. Χρόνια εμείς δεν επεμβαίνουμε σε αυτό. Ναι, να ακούσουμε ένα ακόμα φίλο που θέλει να επέμβει στην εκπομπή μας. Σας ακούμε. Ναι, και καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Τζακλή. Καλησπέρα. Πράγματι έτσι είναι. Ίσως να του δώνει ο Θεός χρόνο για να δει τα λάθη τα οποία έχει κάνει, για να μπορέσει να μετανοήσει. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι μέσα στη ζωή του θα καταλάβει
κάποτε το μεγάλο σφάλμα αυτό που έκανε με αυτές τις ανούσιες διακηρύξεις περί αθεΐας, διάβρωση της νεολαίας μας κτλ. Κτλ. Τα ξέρουμε, μακάρι να τα καταλάβει αυτός ο άνθρωπος και προτού παραδώσει το σώμα του και το πνεύμα του να μπορέσει να ζητήσει συγχώρεση από τον λαό αυτόν και περισσότερο από τον Θεό. Ελπίζουμε. Σίγουρα. Κατά τα άλλα, κύριε Ατζακλή, παίρνοντας σαν βάση την αρχή της συζήτησής σας περί του άγχους. Έτσι είναι, κύριε Ατζακλή. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι, έχει δώσει μεγάλη βάση επάνω έχει βασίσει τη ζωή του επάνω στον υλικό κόσμο, τόσο το άγχος αυτό αυξάνεται με σκοπό να τραυματίσει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Μάλιστα. Αυτό το οποίο και είπατε... η ιστορική μνήμη, όπως είπε ο κύριος Φουντουλάκης προηγουμένως, ναι, χρειάζεται ακριβώς γι' αυτό. Και η ιστορική μνήμη διώχνει το άγχος. Ναι, εγώ το πιστεύω, ναι, αυτό. Όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με την ιστορία, έχει λιγότερο άγχος. Διότι πρώτα-πρώτα βλέπει, συγγνώμη που σας διακόπτω, όχι, δεν θα επανέλθετε αμέσως, βλέπει πρώτα-πρώτα ότι η ζωή είναι τίποτα. Ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε 33 χρόνια ο καημένος, παρέδωσε το πνεύμα του. Και πολλά άλλα τα οποία μας δείχνουν και μας διδάσκουν μέσα στη ζωή. Δεν μένουμε έτσι έρμεα της τηλεοράσεως, καταλάβατε. Κακής ποιότητας τηλεοράσεως που έχουμε. Εγώ διαμαρτύρομαι έντονα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν και κάνουν κάτι καλό. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Και δεν πειράζει, κύριε Τσακλή, άλλωστε κάθε διακοπή που κάνετε ο ακροατής μαθαίνει, άλλωστε, και αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ σωστά. Έτσι είναι, κυρία Τζακλή. Και αυτό που είπατε επίσης πολύ σημαντικό είναι ο άνθρωπος και ο Έλληνας να προσευχηθεί στο Θεό. Ας πάμε την Κυριακή να ανάψουμε ένα κερί όλοι μαζί, όπως είπατε, κυρία Τζακλή. Θα δείτε, για την Ελλάδα, θα τη δούμε αυτή τη διαφορά. Ας πέσει ο Έλληνας εκεί που είναι οι ρίζες του. Και οι ρίζες του πού είναι, κύριε Τζακλή και κύριε Φουντουλάκη? Οι ρίζες του είναι εκεί, σε αυτούς που μας απελευθέρωσαν. Και αυτοί που μας απελευθέρωσαν και φώτισαν Θεό, και την ανθρωπότητα. Για Θεό μιλάγανε, κύριε Φουντουλάκη. Και δεν θα υπήρχαν, θα ήταν κανίβαλοι αυτοί που είναι σήμερα, που λένε ότι είναι μορφωμένοι. Θα ήταν κανίβαλοι. Θα πηγαίνανε και θα τρώγανε βελανίδια ακόμα τα δέντρα. Έτσι είναι. Έχουν βρει, κυρία Τζακλή, την πιπίλα αυτή της μοντέρνας σκέψης, δήθεν, τάχα μου, της αθεΐας δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ότι ο άνθρωπος και τα λοιπά και άλλα αυτά και πλανήτες και πάει λέγοντας. Μα σκύψε, καλά. Σκύψε ο άνθρωπε μέσα στην ιστορία. Σκύψε, τι να πούνε οι καινούργοι. Όλα τα έχουν πει οι Έλληνες και οι αρχαίοι. Και για τα άστρα έχουν μιλήσει και για τον ουρανό έχουν μιλήσει, ναι, και για το πνεύμα έχουν μιλήσει και για την ψυχή έχουν μιλήσει. Τι μασάζε, καημένε Έλληνα, από αυτές τις ψευτοθεωρίες που σκοπό έχουν να σε διαβάλουν από την αλήθεια. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς αγαπητοί. Να ακούσουμε μια ακόμα γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά εσείς, καλά. Πείτε μας. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, σας ακούμε. Ναι, πρώτα για το άγχος που λέτε, ναι, είναι σε σχέση με την ψυχή? Ναι, βέβαια. Μιλάμε για το ψυχολογικό άγχος, ναι. Α, και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε δηλαδή? Με τα μέσα μας είναι η προσευχή, τα πνευματικά. Η γνώση της αληθείας που απελευθερώνει τον άνθρωπο. Όταν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και καταλάβουμε πώς είναι ο κόσμος, που δεν ξέρουν οι περισσότεροι και λένε το Ευαγγέλιο, τι είναι το Ευαγγέλιο, το κάναμε όταν είμαστε, λέει, 6 χρονών στο σχολείο. Μα δεν ξέρεις τίποτα από το Ευαγγέλιο, αγαπητέ μου. Όχι για εσάς, ξέρετε τώρα πώς μιλάω. Δεν ξέρουμε τίποτα από το Ευαγγέλιο και λέμε το διαβάζουμε. Λέγε το διαβάσαμε. Τι θα μας πει το Ευαγγέλιο? Λέει 12 ψαράδες ήταν που πήγαν από εδώ από εκεί. Δεν ξέρουν τι πλούτο έχει το Ευαγγέλιο και τι απελευθέρωση ψυχική κάνει. Έτσι. Και τον αναλώνεται κανείς σε πολλές δραστηριότητες που έχει στους Τσακλής. Ναι, πείτε μας. Σας ακούμε, πείτε μας. Μια άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι, σας ακούμε. Βέβαια δεν είναι επί του θέματος να την κάνω. Σας ακούμε, εντάξει. Να δούμε, να μην τελειώσει. Γιατί ενώ ο Χίτλερ, ο οποίος ήταν κακός άνθρωπος, έκανε πόλεμο, έκανε καταστροφές. Βέβαια. Εντάξει, αυτό εντάξει. Αλλά ο Χριστός, ας πούμε, ενώ ήταν το απόλυτο καλό, γιατί στο όνομα του έγινε πάλι καταστροφή και κακό? Κοιτάξτε,
Ο Χριστός είπε ότι εγώ που θα έρθω στη γη θα έρθω να υπερασπιστώ την αλήθεια και γι' αυτό το λόγο θα σκοτώνω τους ανθρώπους που θα δέχονται την αλήθεια και εμέναν. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε και έγινε σφάγιο και οι χριστιανοί κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτοί μάρτυρες του Χριστού. Δηλαδή και αυτοί μαρτυρούν για αυτόν τον κόσμο. Μαρτυρούν για την αλήθεια. Όχι, λέγοντας... θέλω να πω γιατί στο όνομά του οι χριστιανοί σκοτώναν χριστιανούς. Δεν υπήρχε αυτό που λέτε. Αυτό είναι προπαγάνδα. Δεν υπήρχαν χριστιανοί. Ποιοι χριστιανοί σκοτώναν χριστιανούς. Πού λέτε σταυροφορίες, λέτε. Σταυροφόροι εναντίον. Σταυροφόροι. Δεν ήταν χριστιανοί, απλώς θα τα λέγανε ότι ήταν χριστιανοί. Βαστάγανε ένα σταυρό, αλλά από κάτω ήταν δολοφόνοι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και μια διάκριση. Να ξέρω, αν έρθω εγώ με ένα χριστιανικό ντυθό σαν παπάς και έρθω και σα σκοτώσω, πάω να πει ότι. Τι θα πει, ότι φταίω ο Χριστός που σα σκότωσα εγώ επειδή ντύθηκα παπάς. Πρέπει να κάνετε τη διάκριση. Ναι. Ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός και ποιος είναι ο ψεύτικος χριστιανός. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μας πήρε τηλέφωνο. Δεν είπαμε για το Χουάν ντε λα Κρους. Έχουμε, θα περνάμε. Πάμε στο διάλειμμα και θα έχουμε ακόμα να τα αναλύσουμε. Έχουμε χρόνο. Να είστε καλά. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι, με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Και το Χουάν ντε λα Κρους. Κέντρο Υγιεινής Διατροφής. Κέντρο Ενημέρωσης. Πανεπιστημίου 57, Ομόνια. Βιολογικές, υγιεινές τροφές. Βιοκαλλυντικά. Συμπληρώματα διατροφής. Ενημέρωση δωρεάν βιβλίο. Ο τρόπος ζωής που σώζει. Πανεπιστημίου 57, Ομόνια. 210-3210-966. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Θεραπευτήριο της φύσης, Οροπός. Πρόληψη φυσική, θεραπεία ασθενειών. Ψήξη, θέρμανση, απογειοθερμία. Διαμονή σε δωμάτια εντός δάσους με μαγευτική θέα βουνού θάλασσας. 25 ευρώ το δωμάτιο. Γνωρίστε μας, σώστε την υγεία σας και την ζωή σας. Τηλέφωνα 22 950 90.000. Περνάμε, αγαπητοί φίλοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της ζωντανής εκπομπής. Μιλάμε για το άγχος σήμερα και πώς θα ξεπεράσουμε το άγχος, διότι ο σημερινός άνθρωπος έχει διασπαστεί σε πολλές δραστηριότητες και αυτό δεν τον βοηθάει και αγχώνεται για το μέλλον του, αγχώνεται για όλη αυτή την κατάσταση. Και εγώ, πάντως, σε αυτά τα θέματα γράφει 5 βιβλία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να δούμε και τα βιβλία πριν προχωρήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν ένα βιβλίο που αναφέρεται στο θέμα αυτά και στο σχέση σώματος και ψυχής. Είναι αυτό το μπλε βιβλίο που λέει «Η ουσία και θανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας». Μιλάω για τη σχέση σώματος και ψυχής και τι είναι η ψυχή σε αυτό το βιβλίο για την... και τι λένε οι φιλόσοφοι και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας για το ζήτημα της ψυχής. Το άλλο βιβλίο είναι «Η φύση και η σιωπή στον Πλωτίνο». Όπως είπαμε και πριν, μιλάω για την ωραιότητα της φύσεως μέσα από τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πλωτίνο. Είναι του χρόνου, στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό στις μεγάλες πατρίες Εκκλησίας και από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα δώσω διαλέξεις Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ευρυπίδου 12 για τα θέματα του χρόνου και πώς αξιοποιείται ο χρόνος, τι λέει η αστροφυσική πάνω στα θέματα αυτά και τη σχέση του χωροχρόνου που λέει και ο Καντ, ένας μεγάλος και συγκεκριμένος Γερμανός. Γερμανός, ναι. Ο Καντ, σαφώς, και αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία. Γκέτε και ο Καντ. Ναι, βέβαια. Είναι το πράσινο το βιβλίο που μιλάει για τα θέματα και για τα μοναστήρια που έχουν κάποιες στιχογραφίες, όπως ένα μοναστήρι στα Ιωάννινα, που μιλάνε για τους φιλοσόφους, δείχνει φιλοσόφους. Και έχοντας αναγνωρίσει η Εκκλησία το έργο των μεγάλων και σημαντικών φιλοσόφων. Και σε όλα αυτά τα θέματα έχουμε την έννοια της ψυχής, όπως είπαμε, και το παρουσιάζω σε ένα από τα 5 βιβλία μου, που μέσα στον Πλάτωνα, ο Πλάτωνας δίνει τα πάντα για την ψυχή, την ερμηνεία της ψυχής, για την έννοια της ψυχής και γενικότερα το τι
γίνεται η ψυχή με το θάνατο, όλα αυτά στα βιβλία αυτά που μέσα από τις κριτικές που υπάρχουν και τα βιβλία αυτά χαρακτηρίστηκαν ότι βοηθούν να ξεπεράσουμε τα 5 βιβλία που έχω γράψει για το άγχος καθημερινότητας. Μπορείτε να ρωτήσετε τώρα πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Σόλωνος 114, Πανεπιστημίου 57 και μέσα από τις εκδόσεις Σταμούλη διακινούνται σε όλη την Ελλάδα. Τώρα που είπατε για τον Γκέτε, ναι. Σκέφτηκα ότι να στείλουμε ένα γράμμα στην κυρία Μέρκελ και να της θυμίσουμε αυτά που είπε ο Γκέτε για την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Τι είπε ο Γκέτε για την Ελλάδα? Ο Γκέτε, ξέρετε, έκανε τη Hochdeutsch, δηλαδή τα γερμανικά, τα υψηλής ποιότητος γλώσσα γερμανική, αυτά τα πανεπιστημιακά γερμανικά, διότι οι Γερμανοί δεν ξέραν να μιλήσουν και ο Γκέτε έπιασε το συντακτικό, το ελληνικό της αρχαίας Ελλάδος. Ο άνθρωπος ήξερε τι σημαίνει συντακτικό και πώς πρέπει να μπαίνουν οι λέξεις για να καταλαβαίνει ο άλλος αυτό που του λες. Ναι. Γιατί αυτοί δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν πριν. Και τι έκανε? Το συντακτικό, το γερμανικό, το οποίο έχει άμεσο και έμεσο αντικείμενο. Ich weiß ja, mir die Hände, λέει η Γερμανία. Να μας πείτε λίγο συνέχεια, λοιπόν, ακούσουμε ένα ακόμα φίλο. Ναι. Θα πω και αυτό, ότι ο Γκέτε, να ακούσουμε φίλο. Βέβαια. Ο Γκέτε είπε, ό,τι είναι η ψυχή, καλησπέρα. Ήθελα να σας παρακαλέσω, λίγο με Σωτήρης, παίρνω από την Ηλιούπολη. Ακούω πολλές φορές έτσι το βράδυ στην Πυριακή Εκκλησία. Και θα ήθελα έτσι, αν υπάρχει εκεί με τη βιβλιογραφία που ψάχνετε, κάποια βιβλιογραφία έτσι, για τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς. Α, όχι. Δύσκολο αυτό που ζητάτε. Μπορούμε να σας απαντήσουμε, αλλά πρέπει να λίγο και εμείς να το ψάξουμε. Να το ψάξουμε. Δηλαδή μπορούμε σε επόμενη κουβέντα, δεν είναι δύσκολο. Για να είμαι ειλικρινής, έχω στραπατσαριστεί πολλές φορές στη ζωή μου και τώρα έτσι έτυχε και τον επικαλέστηκα πριν κάνα μήνα, χωρίς να τον ξέρω, από το σταθμό της Εκκλησίας του Πειραιά τον άκουσα. Και λέω, βάλε τέτοιο χεράκι. Και πράγματι, να πούμε, όχι τώρα ξέρετε του μυαλού μου, πρακτικά πράγματα. Ναι. Και λέω, αφού είναι τόσο πολύ, να πούμε, ζωντανό, το 77 κοιμήθηκε. Φραντζίσκο και Σαγκάη. Τη Σαγκάη ήταν. Πώς λέγεται όλο το όνομα? Ιωάννης, είπατε. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς. Τι ήταν, Ρώσος? Ναι, και είναι και ο Βελιμίροβιτς. Έτσι. Είναι φρέσκοι αυτοί από αυτά τα καλά που κάνανε τότε. Από τα καλά. Μάλιστα, εντάξει. Θα σας απαντήσουμε, έτσι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ο Γκέτε είπε, για την κυρία Μέρκελ θα το πούμε αυτό, να πάρει να το διαβάσει. Μου φαίνεται δεν διαβάζει διαβλία αυτή, κάτι άλλο διαβάζει. Διαβάζει το Μαρκούζε και λοιπά, πώς θα διοικεί, πώς θα κυβερνεί και λοιπά. Κυβερνητικά βιβλία. Αλλά να διαβάσει και τον Γκέτε, τον πατριώτη της, που ήξερε 30 γλώσσες και ήταν σοφός άνθρωπος και χριστιανός και σοφός και θα της πει τι ήταν η Ελλάδα. Λέει ο Γκέτε, η Ελλάδα είναι ό,τι είναι για τον άνθρωπο, η καρδιά και ο εγκέφαλος, είναι για την ανθρωπότητα η Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς είμαστε η καρδιά και ο εγκέφαλος, κυρία Μέρκελ. Μπορούμε να σας πούμε και 5 πράγματα που δεν τα γνωρίζετε εσείς. Αλλά δεν σκύβετε το αυτί σας, γιατί είστε υπερήφανοι. Όπως το Τρίτο Ράιχ, που λέγανε Χάι Χίτλερ και χτυπάγανε τις μπότες τους. Κατάλαβες? Ναι. Σκύψτε λιγάκι να δείτε τι ήταν ο Γκέτε και τι ήταν η αρχαία φιλοσοφία και τι είναι ο χριστιανισμός και θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Γιατί ο Γκέτε δεν ήταν ένας μικρός άνθρωπος. Ήταν ένας παγκόσμιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γερμανός μέσα στην καταγωγή, αλλά που οφείλουν πολλά όλοι οι Γερμανοί σε αυτόν. Ανανέωσε τη γλώσσα τη γερμανική, έκανε τη Hochdeutsch. Σίγουρα. Υπάρχει μεγάλος πλούτος γενικά, όπως είπατε, και στον Γκέτε και σε... Είχαμε μιλήσει για τον Ισπανό, τον μυστικό φιλόσοφο του Κουάντελα Κρούθ. Ναι, Κρούθ. Κρούθ ή Κρούθ τώρα. Κρούθ. Κρούθ είναι το καστελιάνικα τώρα. Ναι, καστελιάνικα. Κρούθ. Που μιλάει και αυτός και αναζητάει μέσα από τα έργα του τον Θεό γενικότερα και ανατρέχει μέσα στα έργα του στην και επιζητάει το Θεό, λοιπόν, όπως είπατε για τον Γκέτε, υπάρχει ο Δανός φιλόσοφος ο Κίρκεγκορ που μιλάει γενικότερα και αυτός, έχει μιλήσει για το ίνι και χρόνο σε ένα σημαντικό έργο, για το χρόνο, για το άγχος έχει πει. Ο Καντ. Υπάρχει μεγάλο σπουδαίος. Γερμανοί φιλόσοφοι αυτοί και ήταν και χριστιανοί άνθρωποι. Σωστά, έτσι. Σωστά. Όλα αυτά πρέπει να παρουσιάσουμε, αυτό ήθελα να καταλήξω και για τον Γκέτε. Οι του 17ου αιώνα ήταν άνθρωποι πιστοί. Είπαμε, η αθεία μπήκε στην Ευρώπη το 18ο αιώνα. Το 18ο αιώνα μπήκε η αθεία. Να ακούσουμε έναν φίλο που θέλει να μας πει την άποψή του. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας κυρία Τσακλή. Χαίρετε. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που λέτε. Επειδή όμως η πατρίδα μου έχει ανάγκη πάρα πολύ, πρέπει να βγαίνετε περισσότερο και να κάνετε μεγαλύτερη ανάγκη. Μακάρι να μπορούσαμε. Να καταλαβαίνει ο άνθρωπος γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί φταίμε. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Φταίμε και θα φάμε και άλλο ξύλο αν δεν καταλάβουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Εντάξει, κύριε Τσέπη. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα, χάρηκα πάρα πολύ. Πιο συχνά, πιο συχνά και πιο πολύ να μιλάτε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ναι. Εμείς μας πήρε τηλέφωνο. Έχουμε αντικειμενικές δυσκολίες να κάνουμε περισσότερες εκπομπές, διότι και τα οικονομικά δεν επιτρέπουν και επειδή δεν είμαστε τώρα εμείς ικανείς σπόνσορες να έχουμε εταιρείες και αυτά, αναγκαζόμαστε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε από έξω. Ναι, αυτό λοιπόν, είναι. Δεν είναι εύκολο. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερες εκπομπές. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουν και άλλοι άνθρωποι να δούμε. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πω στον αγαπητό φίλο, τον νέο που μας πήρε, ναι, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μπορεί να δεχόμαστε λάσπη για αυτά που κάνανε ο παπισμός και οι Λατίνοι. Ναι. Να το ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα. Άλλο Ορθοδοξία και άλλο παπισμός. Οι Λατίνοι έκαναν έσχη, έκαναν την ιερά εξέταση. Ξέρετε τι θα πει η εξέταση. Όποιος έμπαινε στη μύτη του Πάπα επειδή έγραφε ένα βιβλίο κάπως φιλελεύθερο για τον Πάπα, τον εκαλούσε και του έλεγε: «Έλα εδώ, γιατί λες αυτά τα πράγματα, γιατί λες ότι η γη γυρίζει, ξέρω εγώ κλπ. Ή εκείνο το άλλο», τα οποία ήταν επιστημονικά σωστά. Αλλά επειδή ήθελε ο Πάπας να έχει τον τελευταίο λόγο, να μην τον έχει ούτε η επιστήμη ούτε κανένας άλλος, τους έβγαζε αιρετικούς και τους έκαιγε στην πυρά. Πότε εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, η καθημάς Ανατολή, η Ορθοδοξία έκαψε στην πυρά, κύριε Φουντουλάκη, κάποιον, ναι. Ξέρετε να κάναμε αυτό το πράγμα εμείς, ιερά εξέταση κάναμε ποτέ? Το Βυζάντιο δεν έκανε ποτέ ιερά εξέταση. Επομένως, τα σφάλματα των χριστιανών εντός εισαγωγικών του παπισμού να μην τα φορτώνουμε στους Λατίνους, στους Ορθόδοξους χριστιανούς. Λοιπόν, άλλα τα σφάλματα των Λατίνων, κάναμε και εμείς σφάλματα, αλλά δεν φτάσαμε σε τόσο βάθος κακίας να καίμε ανθρώπους στην πυρά. Δείχνουν ότι είναι μάγοι και μάγισσες, κάψανε τη Ζαν Ντάρκ. Ναι. Αδίκως την κάψανε. Και επειδή, να πούμε έτσι ένα επιμύθιο σε αυτή την εκπομπή, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε δύο λόγια, να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα, να παρουσιάσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εποχή μας. Όλα αυτά είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση της σύγχρονης κοινωνιολογικής δομής του κοινωνικού ιστού. Όλα αυτά, ναι, τα βλέπουμε, τα συναντάμε, τα έχουμε συναντήσει, την απογοήτευση των νέων. Ναι, την αύξηση των αυτοκτονιών. Ναι, οι άνθρωποι και να είναι απογοητευμένοι. Απεσιοδοξία που υπάρχει το μέλλον. Όλα αυτά βλέπουμε και μας αγγίζει η καρδιά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν και μέσα από δραστηριότητες, μέσα από διαλέξεις που δίνω εγώ, να έρθουμε σε επαφή, σε επικοινωνία, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, να αφουγκραστούμε τα ερωτήματά σας και ό,τι μπορούμε κι εμείς με το μικρό λιθαράκι που μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς, να συμβάλλουμε, κύριε Τζαγκλή, στην, ναι, σημερινή κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη. Βεβαίως. Ό,τι μπορούμε κι εμείς. Να συνεισφέρουμε, ό,τι μπορούμε. Ό,τι αυτό μπορούμε. Επιδιώκουμε. Εμείς αυτό μπορούμε και αυτό κάνουμε εδώ και κάποιους μήνες στο Κόντρα και παλαιότερα σε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Προσπαθούμε να πούμε. Το τηλεφός. Ναι, μέσα από τις απόψεις μας, μέσα από τη φιλοσοφία, μέσα από το Ευαγγέλιο που ερμηνεύεται εδώ κάθε Παρασκευή εσείς, την ερμηνεία του Ευαγγελίου. Και δεν λέμε δικά μας ούτε πράγματα, ούτε αυτά, όχι, που εσείς τα έχετε. Δεν τολμούμε να αλλάξουμε τα θέσφατα, αυτά που έχουν ορίσει οι πατέρες της Εκκλησίας και αυτά που πιστεύει η Ορθοδοξία. Εμείς είμαστε ακριφνείς Ορθόδοξοι. Από την Ορθοδοξία μιλάμε, δεν μιλάμε το μυαλό μας. Προσπαθούμε να είμαστε μέσα στην Ορθοδοξία. Λοιπόν, η αθεία σημερινή είναι και αγράμματη αθεία, που λέγουμε, για να κλείσουμε, κύριε Φουντουλάκη. Και ακούσε ένα κάρο βλακίες. Άλλος λέει, ο Χριστός ήταν, λέει, δεν ήταν θρησκευτικός ηγέτης, ήταν πολιτικός ηγέτης. Έχετε ακούσει τέτοια πράγματα? Ναι, ναι, ναι. Να σου λένε ότι ο Χριστός ήταν πολιτικός ηγέτης. Τη στιγμή που πήγαν να τον κάνουν βασιλιά και είπε ότι η βασιλεία μου δεν είναι αυτού του κόσμου. Έχετε δίκιο. Τη στιγμή που είπε ότι δώστε στον Κέσσαρα αυτά που θέλει ο Κέσσαρας και στον Θεό αυτά που θέλει. Πρέπει να πούμε ένα λόγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Ειδοποιούν ότι να κλείσει η εκπομπή. Ένα λόγο. Τα και κλείνουμε την άλλη φορά, θα τα πούμε. Βέβαια, γιατί θα είναι, τα πολλά, πούμε είναι πολλά. Ένα λόγο. Να μην ρέχουμε προς τον ηλισμό. Παρακαλώ όλους να προσπαθήσουμε να μπούμε πάλι μέσα στο χριστιανισμό που είναι η σωτηρία μας. Στο Χριστό, στην προσευχή, στην αγάπη, στην οικογένεια. Αυτά θα μας κρατήσουν δεμένους και με τα μισά χρήματα από αυτά που μας δίνουν τώρα θα μπορέσουμε να ζήσουμε και να επιβιώσουμε σαν έθνος και να μεγαλουργήσουμε αργότερα. Διότι ο Θεός είναι Θεός ο οποίος είναι δίκαιος. Θα τιμωρήσει το κακό. Και αυτά που βλέπετε τώρα και είναι έτσι, θα γυρίσουν όλα ανάποδα. Έχετε δίκιο, Τζακλή. Θα χαθεί και η Τουρκία και η Αμερική και όλοι αυτοί που κάνουν αυτά όλα. Να είστε καλά. Μπορεί κάποιος να σας παρακολουθήσει και στο διαδικτυακό χώρο, στο ίντερνετ, όπως λέμε. Κάποιες εκπομπές που έχουμε γράψει και μαζί, κάποιες που έχετε γράψει, ναι, και εσείς. Υπάρχουν τα δικά σας βιβλία, τα βιβλία σας. Και για κάποιον που ενδιαφέρεται, έχω και εγώ γράψει 5 βιβλία που μιλάω στα θέματα αγκαλιά Παναγίας, της καθημερινότητας, στην αγκαλιά της Παναγίας, Βασίλισσα Τζακλής. Αν πατήσετε, θα βρείτε όλα τα στοιχεία των εκπομπών. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε. Ταξίδι της ζωής μπορεί να γίνει για όλους.